Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον συνάδελφο Δημήτρη Καστόρη, ο οποίος βρέθηκε και είναι αυτή τη στιγμή στη Γάλιψο, όπου πριν από λίγη ώρα είχαμε το θανατηφόρο τροχαίο που είπαμε και ανακοινώσαμε. Καλημέρα Δημήτρη, όσο μπορεί, καλή μπορεί να είναι. Ακριβώς, Αποστόλη, καλημέρα από τη Γάλιψο και στους τηλεθεατές μας. Τρεις νεκροί είναι μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, της σφοδρής σύγκρουσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του χωριού μεταξύ ενός οχήματος, ενός επιγγελματικού δεύτερου οχήματος και από ό,τι βλέπουμε ενεπλάκη και άλλο το οποίο ήταν σταθμευμένο. Όλα αυτά συνέβησαν πριν από περίπου μία ώρα. Εγώ θα απομακρυνθώ για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο πλάνο. Συνέβησαν πριν από περίπου μία ώρα. Εδώ στην Γάλιψο, όταν ένα όχημα το οποίο είχε κατεύθυνση, όπως λένε οι πρώτες μας πληροφορίες, από τον επαρχιακό δρόμο Καβάλας προς Θεσσαλονίκη, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χτύπησε στο πρώτο επαγγελματικό όχημα το οποίο βλέπουμε και στη συνέχεια υπήρξε και η δεύτερη, όπως βλέπουμε, σύγκρουση με άλλο όχημα. Οι πληροφορίες φέρουν τους δύο αρχικά νεκρούς, τους επιβάτες του πρώτου οχήματος, του ενός οχήματος να κατάγονται από την περιοχή της Ξάνθης. Ο τρίτος νεκρός είναι δυστυχώς ο εργαζόμενος, ο οποίος έχασε τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της εργασίας του, κάνοντας την τροφοδοσία των καταστημάτων. Από εκεί και μετά οι νεκροί έχουν απομακρυνθεί με τα ασθενοφόρα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Οι αστυνομικοί έχουν σπεύσει από συνολογικό στο σημείο και το πυροσβεστικό σώμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναφέρουν το οδόστρωμα στην πορεία. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες, οι οποίες αν δεν τις είναι λίγο δύσκολο να τις μεταφέρουμε. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε πως μία από αυτές λέει πως το όχημα κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Απόστολε. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ενδεχομένως να υπήρχε διακίνηση μεταναστών. Δημήτρη, αυτό επιβεβαιώνεται, γιατί αυτό εμείς έχουμε ενημερωθεί. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν επιβεβαιώνεται τίποτα μέχρι στιγμής από τις αρχές, αλλά και από τα όσα έχουν ακουστεί. Επιβεβαιώνεται το γεγονός των τριών νεκρών, δυστυχώς. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό κρατούμε. Υπήρχαν και άλλοι τραυματίες, Δημήτρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Το ευτύχημα πάντως είναι μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία την οποία βλέπουμε, είναι πως δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση με κάποιες από τις αντλίες καυσίμων που βλέπουμε απέναντι, γιατί δυστυχώς το συμβάν το τραγικό έγινε στην είσοδο ενός πρατηρίου καυσίμων. Αυτό ακριβώς. Θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερο θανατηφόρο έτσι, και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα αν είχαμε. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τι ακριβώς συνέβαινε. Αυτό ακριβώς. Πραγματικά. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση μας μετέφερες. Κάνεις το ρεπορτάζ σου φυσικά. Συνεχίζεις. Λεπτομέρειες φυσικά στη συνέχεια.